Και τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, το χαμόγελο του παιδιού είναι εδώ για κάθε παιδί και την οικογένειά του που δοκιμάζεται. Ο διπορικό με τους ανθρώπους του χαμόγελου και σταθμούς της εξειδικευμένης και διαφανής δράσης του για τις χιλιάδες διαδρομές αγάπης δίπλα σε κάθε παιδί και σε κάθε οικογένεια. Ένα χαμόγελο για κάθε παιδί δεν είναι ευχή, είναι πράξη. Και καλημερίζω με αυτά τα λόγια τα οποία αναφέρει σε αυτό το διπορικό του, το χαμόγελο του παιδιού, την κυρία Φωτεινή Παπαδάτου, η οποία είναι ψυχολόγος στον οργανισμό. Καλημέρα κυρία Παπαδάτου, τι κάνετε? Καλημέρα, χρόνια πολλά. Επίσης, να είσαστε όλοι σας γεροί και να είστε όλοι δυνατοί. Μέσα από μία ανακοίνωσή σας, ένα δελτίο τύπου, μας παραπέμπετε στο διπορικό του οργανισμού, στο οποίο το ίδιο το επιστημονικό προσωπικό του χαμόγελου συστήνει τους χώρους καθώς και το πολύπλευρο και ολιστικό του έργο. Ήταν ανάγκη να γίνει αυτό και για ποιο λόγο? Είναι ανάγκη, θεωρώ, να φαίνονται όλες οι δράσεις του χαμόγελου. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα πολύπλευρο έργο, το έργο που προσφέρει το χαμόγελο του παιδιού, με πάρα πολλές υπηρεσίες και σε επίπεδο πρόληψης ευαισθητοποίησης και σε επίπεδο παρέμβασης και σε επίπεδο αποκατάστασης. Οπότε νομίζω είναι σημαντικό να έχουμε και εικόνα και από τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από το χαμόγελο του παιδιού, αλλά και από τους χώρους, τις δομές και τις υπηρεσίες που παρέχει. Είναι ένα οδηπορικό χριστουγεννιάτικο, θα έλεγα, έτσι, με χριστουγεννιάτικη χρειά. Περνάει από τα σπίτια του οργανισμού, περνάει από το επιχειρησιακό κέντρο στην Αγία Παρασκευή, όπου βρίσκονται οι τέσσερις γραμμές βοήθειας του χαμόγελου του παιδιού. Περνάει από το πολυιατρείο, όπου παρέχονται ιατρικές υπηρεσίες στα παιδιά που βρίσκονται και σε δύσκολη κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, το κέντρο στήριξης παιδιού και οικογένειας, το κεντρικό, έτσι, το μεγάλο στη Νέα Μάκρη, και από το You Smile και από το καινούριο μας χώρο, τον πολυχώρο στο Κοροπή. Οπότε νομίζω ότι είναι σημαντικό, έτσι, όσοι μας ακούν και όσες μας ακούν και θέλουν να στήριξουν το χαμόγελο του παιδιού, φυσικά και να έχουν εικόνα του πολύπλευρου έργου που προσφέρει. Ούτως ή άλλως είναι πολύπλευρο και είναι σε όλη την Ελλάδα, γιατί μπορεί να αναφερθήκατε σε δομές δράσης της Αθήνας, αλλά δεν κάνει να ξεχνάμε τι γίνεται και στην Κρήτη, κυρία Παπαδάτου. Ναι, και δεν είναι ξέχωρο. Ούτως ή άλλως είναι ένα το χαμόγελο του παιδιού σε όλη την Ελλάδα και πάρα πολλά παιδιά της Κρήτης στηρίζονται τόσο από τις δομές μας στην Κρήτη αλλά και από δομές στην Αθήνα, γιατί σκεφτείτε ένα παιδάκι το οποίο έχει ιατρικό πρόβλημα και χρειάζεται να διακομίζεται σε νοσοκομεία της Αθήνας για θεραπεία, να βοηθήσουμε και με τα στενοφόρα μας, αλλά και με χώρους φιλοξενίας της οικογένειας και με τις δράσεις της δημιουργικής απασχόλησης μέσα στα νοσοκομεία. Οπότε ουσιαστικά, ναι, μεν μπορεί να ξεκινήσει από εδώ, συνεχίζει την πορεία του και στην Αθήνα και στήριξε από τις υπηρεσίες μας εκεί. Πάντως, κύριε Παπαθάτου, όταν λέτε γίνεται κοινωνή της φροντίδας και του νιαξίματος, ή όταν λέτε αφουγκραστείτε την αγωνία των ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, φαντάζομαι ότι αυτό λίγο πολύ ρητορικό είναι, γιατί και το νιάξιμο υπάρχει και σας ακούει η κοινωνία και σας ακούει ο καθένας από εμάς, έτσι δεν είναι? Είναι έτσι πραγματικά. Είναι πολύ άσχημο, ξέρετε, να φτάνει στα αυτιά μας το χαμόγελο του παιδιού να θεωρείται ένα ίδρυμα ή ένας χώρος, έτσι, άσχημος για τα παιδιά. Και νομίζω ότι αυτό φαίνεται μέσα από, και από αυτά τα βιντεάκια, αλλά και γενικά από το υλικό, έτσι, που προσφέρει το χαμόγελο του παιδιού, ότι είναι ένας χώρος φροντίδας, είναι ένας χώρος που μπορεί να βρει ασφάλεια ένα παιδί και μια οικογένεια, όπου υπάρχει αξιοπρέπεια, αξιοπρέπεια και σεβασμό σε οποιοδήποτε χαρακτηριστικό ενός παιδιού ή μιας οικογένειας. Δεν είναι ένας χώρος όπου θα κοιτάξουμε από πού έχει έρθει ένα παιδί, τι γλώσσα μιλάει, σε τι θρησκεία μπορεί να πιστεύει. Όλα αυτά δεν μας απασχολούν. Αυτό που μας νοιάζει είναι να μπορούμε να φροντίσουμε με αγάπη, με ειλικρινή διάθεση κάθε παιδί, με όποια ανάγκη έχει. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πολύ σημαντικό που αναδεικνύεται, και ότι το χαμόγελο δεν κάνει διακοπές. Γιατί όλες αυτές τις ημέρες, ξέρετε,
θα κάνουμε την προσφορά μας, θα περάσουμε μετά τον χρόνο με τους δικούς μας ανθρώπους, αλλά υπάρχουν κάποια παιδιά που δεν έχουν δικούς τους ανθρώπους, κάποια παιδιά που για αυτές τις μέρες μπορεί να είναι πιο δύσκολες του χρόνου και το χαμόγελο θα είναι εκεί για να βοηθήσει. Είναι τα παιδιά στα νοσοκομεία, είναι τα παιδιά που δεν έχουν μαζί με τις οικογένειές τους, στηρίζεται και το παιδί και η οικογένειά του. Mm. Έχουν αυξηθεί οι ανάγκες σε επίπεδο Κρήτης? Βλέπουμε μια αυξητική τάση. Η αλήθεια είναι και από την εποχή, έτσι, από την εποχή της πανδημίας, λέω εποχή, λες και είναι πολύ μακριά, αλλά ήδη από όταν ξεκίνησε η πανδημία νομίζω ότι υπάρχει μια σταθερή αύξηση και στις ανάγκες, αλλά και νομίζω ότι υπάρχει και δυσκολία πλέον στην προσφορά. Δηλαδή πολλά νοικοκυριά δυσκολεύονται να δώσουν και το 1 ευρώ που μπορεί να έδιναν στο χαμόγελο, ή μπορεί να δυσκολεύονται να δώσουν τη μία σακούλα τρόφιμα με την οποία στήριζαν παλιότερα. Η αλήθεια είναι ότι όσο πιέζεται η κατάσταση για όλους, ξέρετε, αυτό έχει διπλές συνέπειες. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Κυρίως αυτό που αναφέρατε τέλος, ότι πλέον έχουμε μπει σε εκείνη την εποχή που εξαιτίας των απανωτών κρίσεων ακόμα και πολύ μικρή βοήθεια από το υστέρημα που ο καθένας θα ήθελε να δώσει, ότι τώρα πια είναι πολύ περιορισμένο για κάθε οικογένεια και αυτό αποτυπώνεται, αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα, έτσι. Απλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ανάγκες αυτές είναι μεγάλες για κάποιες οικογένειες και μια μικρή βοήθεια μπορεί να είναι αρκετή για να κάνει πράξη το χαμόγελο, το νιάξιμο και τη φροντίδα και για αυτές τις οικογένειες. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας. Σωστά. Ας μην ξεχνάμε αυτή την περίοδο, εκτός από το e-shop, το χαμόγελο του παιδιού, ότι και στην δικαιοσύνη υπάρχει και εκείνο το περίπτερο για τα γούρια και ό,τι άλλο θέλει ο καθένας, που μπορεί να δώσει μια παραπάνω βοήθεια αλλά να κάνει και ένα δώρο στους δικούς τους. Είναι επικουρικά, το αναφέρω, και σε μια δύσκολη περίοδο και με την ακρίβεια και με την έννοια και τις έννοιες της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης να δοκιμάζονται πάρα πολύ εξαιτίας των όσων έχουν δει το φως της δημοσιότητας με δομές ανά την Ελλάδα, όχι δικές σας, αλλά όλα αυτά βρίσκονται στη βάσανο της σκέψης, της κρίσης μας πλέον, του μυαλού μας, και όλα αυτά τα βλέπουμε διπλά και τριπλά και τα φιλτράρουμε ξανά και ξανά, ξανά και ξανά, κυρία Παπαδάτου, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, και με αφορμή το σχόλιο σας, επειδή πραγματικά είναι πολύ εύκολο να χαθεί η εμπιστοσύνη του κόσμου σε οργανισμούς, νομίζω ότι το χαμόγελο του παιδιού από την αρχή της λειτουργίας του επενδύει σε αυτή τη διαφάνεια, στο να υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί, ακριβώς για να είναι ξεκάθαρο σε όλους τους υποστηρικτές του που ακριβώς πηγαίνουν, που πηγαίνει αυτή η υποστήριξη που δέχεται το χαμόγελο του παιδιού, σε τι μεταμορφώνεται, σε ποιες δράσεις, σε ποιες υπηρεσίες, σε ποιους χώρους. Οπότε υπάρχουν όλα πολύ πολύ αναλυτικά καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αναρτώνται και στο χαμόγελο από τους, τον προϋπολογισμό, τα έξοδα, τα έσοδα κτλ. Ακριβώς για αυτό το λόγο, για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για το τι γίνεται με όλη αυτή την υποστήριξη που δέχεται από τον κόσμο. Σε όλη την Ελλάδα βέβαια. Καλή χρονιά εύχομαι. Θα τα ξαναπούμε. Καλή, κυρία Παπαδάτου, καλημέρα σας. Καλημέρα.